κομμάτι από εδώ μέχρι και περίπου το ένα τμήμα της γέφυρας είχε υποστεί τα ζημιά σε το χαλιβό. Τα τεστ υποστηλώματά του. Τι έκανε λοιπόν αυτοί. Ξυλώσανε το. Και αντί να βάλουν σε τέτοια, πήγανε να ρίξανε ξύλα. Και πάνω στα ξύλα πλέρμα με... Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει υπερφόρτευση. Ναι. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι τεράστιο. Είναι υπερφορτική σημασία. Σας είπα ότι εγώ θα η γέφυρα θέλει μία τοπική παρέμβαση για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος του συγκεκριμένου τώρα, γιατί θα γίνει από εκεί μέχρι εδώ, θα αντικατασταθεί αυτό, με ό,τι φέροντα στοιχεία για αυτά τα δεν είναι ευρωπαϊκή σάπια, και μελλοντικά θέλει να δούμε σοβαρά όλο το θέμα της συντήρησης. Γιάννη, αυτό το εκατομμύριο από το ταμείο τι έχει βάλει. Από τώρα να κάνουμε θυμάσαι, και έναν έλεγχο της ειδικότητας του Μολυβιάτη. Και το δεύτερο είναι να προχωρήσει γρήγορα τη διαδικασία, όπως είπα, σε μια κοινή σύσκεψη, να αποφασίσετε για την, το τι μέλη για να είστε. Μιλάτε για την τοποθεσία, γιατί είσαι κάποιος παρακέντρωσης. Την τοποθεσία, όλα, το τα πάτε κάποιοι. Όχι, εγώ σας είπα ότι άμεσα... Να αποφασίσουμε πώς θα λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα αυτό. Πάντως να πω κάτι, ότι επειδή το... Η σκάλα αναπτύσσεται, η σκάλα θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Δεν είναι μια ιστορία μικρή. Όχι. Ίσα που το επιθυμούμε και εμείς. Δεν αφορά μόνο τη σκάλα, αφορά όχι τη Λακωνία. Το πρόβλημα όμως που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι... Περνάνε, δηλαδή, εδώ μόνο το πρόβλημα. Γιώργο, υπολογίζω ότι αυτά τα φορτία είναι τεράστια φορτία. Είναι τεράστια. Σίγουρα, η γέφυρα αυτή είναι ταλαιπωρημένη, είναι καθόλου είναι... Και με ένα ποτάμι μπορεί να... Υπήρχαν παλιά γέφυρα, όμως θέλει χρήση άμεσης συντήρησης. Δηλαδή έχει αρχίσει η οξύδωση κάτω των στοιχείων, όσο είναι τα παράλληλα. Έχεις από κάτω. Δηλαδή από εδώ, αυτό το σημείο εκεί που έχει πρόβλημα τώρα είναι επισκευασμένο οι παλιότεροι. Ξέρεις που κάνετε τώρα. Από εκεί μέχρι και το ένα λεπτό. Πλατεί να πάνε στο σκουρόνομα. Πέστε και το σκουρόνομα. Αυτό δεν είναι γενικά ξύλωμα όλο αυτό. Ώσπου να αρχίσουμε να δούμε στην ίδια διαδικασία. Είναι η μικρή απόφαση μας. Να φύγουν τα φορτηγιά. Εγώ δήμαρχε περπάτησα και εδώ κάθε ελληνικές παρεμβάσεις να διώξουμε κάπου να διαπλατηθεί. Η γέφυρα αυτή ανεξάρτητα εάν περνάνε ή δεν περνάνε αυτοκίνητα έχει συνεχή καταπώνηση. Λόγω των φοβερών φορτηγών. Έχει καταπώνηση θανάση. Κοίταξε πόσο πάγος έχουν τα οδοστρώματα που έχουν πέσει επάνω. Δεν είναι πολύ οδόστρωμα από εκεί. Όχι, το βλέπω. Είναι σκηνόδερμα. Έχει από εκεί που είναι αυτές οι γλώσσες που φαίνονται. Πάντως, υπάρχει σκηρόδημα πάνω και πάντως. Είμαι της θέσης και της άποψης ότι αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα αυτό που είπατε στα φορτία είναι τεράστια. Και ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα βέβαια το πρόβλημα. Γιατί εντάξει, και από εδώ η κίνηση, αν πάμε τα φορτηγά, τα χωράφια εδώ πέρα θα έχουν άλλα ζητήματα. Αν δεν κάνουν πετρελαίωση. Οπότε η πετρελαίωση τουλάχιστον άμεσα. Να κλείσουν οι λακκούβες. Είναι περίπου 8 χιλιόμετρα. Να πέσει η 3α να κλείσουν οι λακκούβες. Έχουμε εντάξει το 3α. Πετρελαίωση επάνω. Πετρελαίωση επάνω. Διαπράτηση σε δύο σημεία και κάτω που θέλουν. Που έχουν πέσει οι πέτρες για τα διπλημμυρικά. Προσωρινά να τα διώξουμε. Να πάει η κυκλοφορία τουλάχιστον είναι 4 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον τα φορτηγά και τα λεωφορεία γιατί αυτό. Να φύγουν, να κάνουμε την επισκευή και να μπορέσουμε μετά στη συνέχεια να το δούμε συνολικά. Δηλαδή η γέφυρα πάντως όλα τα. Υπάρχει μια μελέτη. Τα κάθετα στοιχεία στη γέφυρα έχουν πρόβλημα. Όχι, απέναντι στην τεχνική υπηρεσία. Είχε ένα θέμα όσον αφορά τα υδραυλικά. Και εκεί ας πούμε θα ήθελα και την κυβέρνηση να πάρει. Γιατί πραγματικά ας πούμε εκείνο ότι μπορεί να έχει βοηθότητα στο θέμα των μελετών. Είναι η συνολική. Δηλαδή μια υδραυλική μελέτη, συνολική υδραυλική μελέτη που θα αφορά ας πούμε τον υδραυλικό θα δώσει λύση, σημαντική λύση σε εμάς, τόσο τόσο στην γέφυρα όσο και στα υπόλοιπα αναχωμάτα. Κάνει τεχνική μελέτη που έχουν κάνει στη φιλοσοφία τους έτσι όπως μου την είπαν θεωρώ ότι είναι μελέτη που προβλέπει την οποιαδήποτε παρέμβαση στην αλλαγή της απορροής του ευρώ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι είναι βιώσιμη και εφαρμοσμένη. Πολύ ωραία. Αλλά να τα δείτε όμως μαζί, όχι, άλλο εμείς... το τι μου λένε και άλλο τι είναι στην πράξη. Όχι, σας λέω ότι εμείς είμαστε έτσι να προτείνουμε, να αντιπροτείνουμε και αυτές και να συμμετέχουμε με τους πολίτες σε ειδικότερο διάλογο, γιατί
αν πάει πιο κάτω ο δρόμος, μπορεί να πάει στα 500 μέτρα και να στείλει να βγαίνει με ευθεία. Γιάννη, αυτό είναι δικό σας. Μάλιστα. Τις μελέτες, εμείς λέμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Σαφέστατα χρειάζεται και η κοινωνική συνέντευξη. Να πω και κάτι. Νομίζω ότι πλέον οι άνθρωποι πείθονται. Να πω και κάτι άλλο. Εδώ δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει για να πάει η εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Νεωτέρων μνημείων. Των νεωτέρων μνημείων. Η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή θεωρώ ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι υπερφόρτωση στην περιοχή σκάλα από τώρα να προετοιμάσουμε μια μόνιμη λύση που θα δώσει λύση, γιατί δεν είναι μόνο η σκάλα, είναι όλη η νότια πλατεία. Δηλαδή ήδη με το που θα κλείσει ο δρόμος αυτός για να μπορέσει να κάνει ταυτοκίνητα θα επιβαρυνθεί τόσο και τουριστικός τομέας. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι τα ταυτοκίνητα μπορούν να προσφέρουν να θα κλείσει για δύο εβδομάδες για τις εβδομάδες. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα πιστεί όταν προχωρήσει, όταν κλείσει και πλες αυτά. Εμείς παραλαβαίνουμε μια τέτοια κατάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι για λόγους ασφάλειας να τα αντιμετωπίσουμε. Να δώσουμε λύση άμεσα. Μακάρι να βρίσκαμε κάτι άλλο. Και η μακροπρόθεση. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για να μην καταπονηθεί ο κόσμος. Απλά εδώ επειδή ξέρω το πρόβλημα. Στην ουσία δεν μας αφήνουν για να πούμε. Όχι, θα φύγουμε προς εδώ. Στα σημεία και κάτω που είναι η βράχη, το πέρπατησε το πρωί. Δες το λίγο, εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα. Έτσι, επειδή ο Ευρώτας είναι Natura περιοχή, μήπως υπάρχει πρόβλημα να επεκταθεί προς την περιοχή. Όχι, είναι κάτι πέτρες έχουν πέσει πάνω στο πέρπατησε. Είναι αντιπλημμυρικά. Χρειάζεται καινούργια. Όχι, όχι, τίποτα. Ένα μετατρόπιση, ένα μέτρο. Εδώ δεν μπορεί να μπει μέσα καθόλου. Όχι, όχι. Όχι, έξω από το κάτσι πάντα για τα λοιπά. Καθαρισμό. Όχι, καθαρισμό. Προσωρινό χαρακτήρα για τον ένα μήνα, ξέρω εγώ, που θέλω να χρειαστεί να κλείσει γέφυρα. Εδώ έχουμε έρθει σε πλημμύρα του Ευρώτα και τον Ευρώτα. Αλλά Δήμα και δεν θα γίνει σημεία εκεί το πικά. Θα γίνει από τη μία δηλαδή από μία τη άλλη. Να το λύσουμε το πρόβλημα γιατί. Δεν είναι πέρα, δεν είναι πέρα πέρα. Το είδα, το είδα. Δεν είναι μόνο σημεία. Ήμουν αδιαγραμμένε. Βρεθήκαμε σήμερα στη σκάλα με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου του ΕΛΓΑ για το γνωστό πρόβλημα της μεγάλης καταστροφής. Θέσαμε τις απόψεις μας, συνεννοηθήκαμε σε κάποια πράγματα, είμαστε όμως πολύ κοντά για να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό θα κάνουμε. Και με την ευκαιρία αυτή επισκεφθήκαμε, αφού μας γνωστοποίησε ο κύριος Δήμαρχος, το πρόβλημα της γέφυρας. Δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα συναποφασίσουμε το πώς θα παρέμβουμε σε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σήμερα στη Σκάλα με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Προέδρου του ΕΛΓΑ, του κ. Σαρή και του κ. Καραμίχα, για να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε άμεσα, δραστικά και άμεσα, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει όλη η περιοχή με τον παγετό της 12ης Δεκεμβρίου. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή συνάντηση εργασίας, ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι με το νέο πλέον θεσμικό πλαίσιο που ισχύει θα πρέπει άμεσα με διαδικασίες συνοπτικές χωρίς τις αγγυλώσεις του παρελθόντος να μπορέσουν να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι αγρότες οι οποίοι έχουν υποστεί πραγματικά ζημιά. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτή η ζημιά έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Η περιοχή μας είναι αγροτική, οι αγρότες μας, οι κοινοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και οι άλλες βέβαια κοινωνικές ομάδες. Και πιστεύω μέσα από αυτή τη διαβούλευση, τη συνάντηση που έγινε σήμερα, θα δοθούν άμεσα λύσεις όπως ακριβώς ακούστηκε και στη συνάντηση που είχαμε. Εδώ βέβαια είμαστε και στην γέφυρα της Σκάλας εδώ, τη γνωστή αυτή γέφυρα με τα πολλά προβλήματα. Μας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εδώ και χωρίς να είναι στις αρμοδιότητες τις δικές μας, τις περιφέρειες, γιατί το κομμάτι του δρόμου που βρίσκεται εντός των ορίων των Δήμων ανήκει με τον Καλλικράτη στους Δήμους. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να δούμε το πρόβλημα. Έγινε άμεσα αυτοψία και από τον κύριο Περιφερειάρχη και από όλους εμάς εδώ για να δώσουμε λύσεις
της γρήγορα, σύντομα, να δώσουμε λύση στο πρόβλημα που υπάρχει και να μπορέσουμε να περιφρουρήσουμε όλη αυτή την κατάσταση χωρίς να δημιουργηθούν... Βρισκόμαστε στην περιοχή της Σκάλας και συγκεκριμένα στο σημείο της γέφυρας του Ευρώτα, η οποία έχει παρουσιάσει ένα πρόβλημα που έχει σχέση με την ασφάλεια των διεχομένων, κυρίως των αυτοκινήτων. Το πρόβλημα είναι επισκευάσιμο. Θα κάνουμε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες σαν περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Και ελπίζουμε μια σύντομη, όσον αφορά το χρόνο, ταλαιπωρία για τους διεχόμενους και για τους... τα αυτοκίνητα, αλλά προέχει πάντα η ασφάλεια και γι' αυτό ακριβώς θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι συνολικότερα, επειδή η γέφυρα αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά τη στατικότητα και σε συνδυασμό με το ότι η γέφυρα είναι διατηρηθέα από την υπηρεσία των νεωτέρων μνημείων της Πάτρας, σε συνεργασία πάντα με αυτή την υπηρεσία θα δούμε μακροπρόθεσμα το ζήτημά της και να κινηθούμε στην κατεύθυνση για μονιμότερη επίλυση, που βέβαια αυτό έχει σημασία και με την, όσον αφορά τα έργα παράκαμψης και το νέο οδικό άξονα της Σκάλας και του Βλαχιώτη, που εκεί θα το δούμε το ζήτημα σε μια γενική και συνολικότερη θέση. Όπως είδατε, φτάσαμε και εδώ στη γέφυρα για να αναλύσουμε το πρόβλημα και να δούμε τις πιθανές άμεσες λύσεις. Ο Δήμος Ευρώτα σκέφτεται αρκετά σοβαρά και η νέα δημοτική αρχή τα θέματα που άπτονται προϊόντα. Γι' αυτόν τον λόγο και έθεσε πρώτων ευθυνών τον αντιδήμαρχο τον κ. Παγιωτακάκο με την υπεύθυνη θέση του εισαγωγική πολιτική και ανάπτυξη του τόπου μας, συνεπικουρούμενος από τον κ. Μένεγα, για να μπορέσουμε μαζί με την εξωθεσμική πλέον επιτροπή παραγόντων, οι οποίοι θα συνδιαλαμβούμε και θα διαβουλευτούμε στα πλαίσια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής.